Από όλα κάτι κλέβω, κάτι αποφάσισε να ζήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει, το φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στο κενό, την ψυχή στο στόμα, πίνω φως και χρώμα. Το παιχνίδι παίζεται, παίζεται ακόμα. Από όλα τα χαμένα, κάτι απόψε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει, το φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει. Καταιγίδα που έχουμε από το κράτος, ότι εδώ κλείνουν συνέχεια υπηρεσίες. Μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό έκανα και την επερώτηση, η οποία έχει, την έχω γνωστοποιήσει στην Δήμαρχο. Στη Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά συζητούσαμε επάνω και θα σας ενημερώσει τώρα στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης που έχετε, τις διαμαρτυρίες, αναφορικά και με την ΔΟΗ. Πιστεύουμε ότι είσαι στο πλευρό μας, δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν όχι μόνο και σαν Δήμος. Βεβαίως. Αλλά και να κάνετε και λίγο αγώνα στη Βουλή. Μα γιατί δεν είναι τυχαίο, ο Καλλικράτης μα πέφτει. Δεν είναι τυχαίο ότι ερχόμενος στη Θεσπρωτεία επέλεξα να ξεκινήσω από την παραμυθιά. Είναι τιμή. Κυρίες και κύριοι, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στη σημερινή αγωνιστική κινητοποίηση του Δήμου μας για το κλείσιμο και την κατάργηση σημαντικών και απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών στο όνομα μιας ισοπεδωτικής λογικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ένα ομόφωνο ψήφισμα και καλώ τους επικεφαλείς της μειοψηφίας με έναν σύντομο χαιρετισμό να διατρανώσουν την ομοφωνία και ομοψυχία του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρόβλημα που υπάρχει. Ο κύριος Παπάς. Συνδημότησες και συνδημότες, κυρίες και κύριοι συμπαραστάτες του δίκαιου αγώνα μας, ο Δήμος μας τον τελευταίο καιρό βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου ανελαίτη επίθεση κατάργησης υπηρεσιών από την κεντρική κρατική εξουσία, η οποία εκδηλώνεται με το κλείσιμο μιας σειράς δημόσιων υπηρεσιών. Ξεκίνησε με το Εσπερινό Γυμνάσιο, συνεχίστηκε με τη ΔΟΗ, τώρα με το ΙΚΑ και αύριο ποιος ξέρει ποια υπηρεσία έχει σειρά.
στα πλαίσια μιας ασκούμενης ατελέσφορης δημοσιονομικής πολιτικής και αδιαφορώντας για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Αντί για αποκέντρωση, έχουμε ακόμα μεγαλύτερα πλήγματα σε βάρος της περιφέρειας, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να οδηγείται στην πλήρη απαξίωση. Με αυτή την τακτική, ο ιστορικός Δήμος Σουλίου οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο μαρασμό. Οι εδαφολογικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, καθώς και η γεωγραφική του θέση, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αυξάνει σε βάρος των κατοίκων του το κόστος χρήσης των υπηρεσιών και να τους οδηγεί στην κατασπατάληση του χρόνου τους για τη διεκπαιρέωση των υποθέσεών τους, πηγαίνοντας στην Ιγουμενίτσα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Οι ιδιαιτερότητες του Δήμου μας απαιτούν αναβάθμιση και όχι κλείσιμο των υπηρεσιών. Χρειάζονται μέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και όχι για την ταλαιπωρία τους. Διαφωνούμε ριζικά και κάθετα με το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου μας και τασόμαστε υπέρ της διατήρησής τους και του εξυγχρονισμού τους, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των δημοτών μας. Τέλος, χαιρετίζοντας τη σημερινή συγκέντρωση, σας καλώ όλους στο διαρκή αγώνα που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή, ενωμένη σαν μια γροθιά, να μας συμπαρασταθείτε μέχρι την τελική επίτευξη των δίκαιων στόχων μας. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρέτας. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης σας μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά από αρκετό διάστημα, επιτέλους κάποιες από τις προσπάθειές μας και από τις προτάσεις μας αρχίζουν να υλοποιούνται. Βλέποντας από την αρχή πού θα εξελιχθούν τα πράγματα και πού θα μας οδηγήσουν, κάναμε πολλές φορές προτάσεις στην πλειοψηφία για να μπορέσουμε σε αυτή τη λέλαπα να αντισταθούμε, να συσπηρωθούμε, να αγωνιστούμε μαζικά σε αυτή την πολιτική που τα συμπτώματά της ξεκινάνε από πολύ μακριά και φτάνουν καταλήγουν στο λαό κάτω. Πρέπει να πούμε ότι τα συμπτώματα αυτά που ζούμε σήμερα έχουν να κάνουν με μια γενικότερη πολιτική που ξεκινάει πέρα από την Ελλάδα και βρήκε έδαφος στους πολιτικούς νάνους που εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός να τους κυβερνήσουν και να τους υπηρετήσουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια τριπλή κατοχή για τη χώρα μας, με αποκορύφωμα την τελευταία διετία. Που αυτό τι σημαίνει? Ένα ξεπούλημα της πατρίδας μας, μια κατοχή άνευ προηγουμένου και αυτή η κατοχή που ζει σήμερα ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σας πω ότι είναι πιο επικίνδυνη από την κατοχή του 40, γιατί τότε τον εχθρό τον ξέραμε, τον βλέπαμε με τον τουφέκι και σταθήκαμε απέναντί του και τον πολεμήσαμε. Τώρα οι κατοχικές δυνάμεις που ήρθαν στη χώρα μας με τις υπογραφές των κυβερνώντων έχει πολύ ύπουλο πρόσωπο. Έρχονται σαν σωτήρες μας να μας σώσουν από τι? Αυτή είναι η κατοχική. Αυτές είναι οι δυνάμεις της ληστείας. Αυτές είναι οι δυνάμεις του εγκλήματος. Αυτές μας φτάσανε εδώ. Αυτές θα μας σώσουν? Δεν είναι δυνατόν. Εμείς πιστεύουμε ότι όχι μόνο ο παραμυθιώτικος λαός, ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει μια ιστορία. Μια ιστορία που τι σημαίνει? Ότι δεν δεχόμαστε να ζούμε ταπεινωμένοι. Δεν δεχόμαστε να ζούμε εξαθλιωμένοι. Θέλουμε να ζούμε στον τόπο μας περήφανοι. Και αυτό θα είναι κατάκτησή μας. Δεν θα μας το κάνει δώρο κανένας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Αν καθίσουμε να μπούμε στις λεπτομέρειες, αυτό που τραβάει παραμυθιά σήμερα, το τραβάει ολόκληρη η Ελλάδα. Με κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, σχολείων, κέντρων υγείας, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την κατάσταση
για να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας και να μην αρχίσουμε να ξενιτευόμαστε πάλι, δεν περισσεύει κανένας από αυτόν τον αγώνα. Εργάτες, αγρότες, νεολαία, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, υπάλληλοι, είμαστε τα θύματα αυτής της πολιτικής. Απέναντί τους θα πρέπει να αντιταχθούμε σαν ένα μυαλό, σαν μια γροθιά, για να μπορέσουμε να τους αντικρούσουμε, να τους αντισταθούμε και να τους ανατρέψουμε. Δεν έχουμε διαφορετικά καμία ελπίδα άλλη. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι οι λύσεις θα έρθουν από πάνω. Όσες λύσεις περιμέναμε από πάνω ήταν καταστροφή για το λαό. Δεν ήταν προς οφελός του. Δεν είναι δυνατόν οι πλούσιοι που μας έφεραν σε αυτό το σημείο να μας λυπηθούν και να μας δώσουν ελιμοσύνη. Η σύγκρουση είναι ταξική, είναι αμήλικτη και έτσι πρέπει να τη δούμε. Πρέπει να πω ότι ο λαός είναι σοφός και λέει εδώ ότι αν οι λαοί ξυπνούν, οι τύρανοι πεθαίνουν. Αυτό πρέπει να μας γίνει ο οδηγός μας σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας αγωνιστική εκδήλωση, σε κάθε μας αγωνιστικό παρόν. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει εδώ πέρα. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει μια πανσουλιώτικη απεργία και κλείσιμο της εγματίας. Ο αγώνας πρέπει κάθε μέρα να κλιμακώνεται. Πρέπει κάθε μέρα να γίνει πιο σκληρός, αν θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, όχι να κρατήσουμε αυτές τις υπηρεσίες που έχουν μείνει, αλλά και να διεκδικήσουμε και αυτές που έχουν πάρει. Ζείτε κάθε μέρα το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που μας δημιουργήσανε. Κάθε μέρα. Ανεξάρτητα σε ποιο πόστο ανήκει ο καθένας. Αν είναι επαγγελματίας, αναγκάζεται να κλείσει το μαγαζί του. Αν είναι αγρότης, αναγκάζεται να πουλήσει το βιό του τζάμπα. Αν είναι υπάλληλος, αναγκάζεται να ζήσει κάθε μέρα και πιο φτωχά γιατί του κόβει το μισθό. Αν είναι συνταξιούχος, το ίδιο. Αν είναι η νεολαία μας, προβληματίζεται και ψάχνει να βρει να φύγει στο εξωτερικό. Δεν γίνεται οι κατοχικές δυνάμεις να θέλουν να περάσουν τη ζωή του 40 με μισθούς του 40 το 2012. Δεν γίνεται. Ήρθε η ώρα να πούμε ένα καινούριο όχι. Ένα καινούριο όχι με μια συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι εις βάρος μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να ξανανταμώνουμε πιο συχνά αν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες εδώ πέρα. Γεια σας. Δούμε να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα, καλή χρονιά. Κυρία Δήμαρχε, κυρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εδεσιμότατη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Όταν έφευγα το πρωί από το γραφείο για να δω τι υπήρχε, είδα και ένα όμοιο χαρτί από το Δήμο της ιδιαίτερης πατρίδας μου, το Μέτσοβο. Και εκεί κλείνουν το ΙΚΑ, ήδη έχουν κλείσει την εφορία. Χτες το πρωί είχαμε μια σύσκεψη η Ένωση Περιφερειών με την εκπρόσωπο του κυρίου Ράιχμπαχ, την κυρία Λάλη. Κάναμε μια συζήτηση 4-5 ώρες. Τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύ δύσκολα. Το σίγουρο όμως είναι ένα, ότι εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας. Εγώ χτες δεν πήρα το λόγο. Δεν τον πήρα γιατί με προβλημάτιζε αν έπρεπε να τον πάρω. Να πω τι. Να πω ότι η πατρίδα μας έχει προβλήματα και θα μας τα λύσουν οι ξένοι. Τα προβλήματα θα τα λύσουμε μόνοι μας. Με κοινωνική αλληλεγγύη και με αλληλοβοήθεια. Στα πλαίσια αυτά των σκέψεων που έτσι θα δρά η περιφέρεια για οτιδήποτε αφορά την Ήπειρο, εμείς είμαστε αλληλέγγυοι στα προβλήματα που μας έθεσε η κυρία Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Σολίου και επίσης μας προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γενικά τους επαγγελματίες, τους εμπόρους,
όλους τους ανθρώπους των παραγωγικών τάξεων κάθε μέρα και μετράμε απώλειες επαγγελματιών. Πρέπει να συνταχτούμε ένας δίπλα από τον άλλον για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα. Κυρία Δήμαρχε, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή θα κάνουμε τα δέοντα όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τους άλλους πόλους εκτός των πρωτευουσών των περιφερειακών ενωτήτων για να ανθεί και εκεί κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Δήμαρχος. Εκπρόσωποι αρχών και φορέων, η Δημοτική Αρχή και οι Δημότες του Δήμου Σουλίου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας συγκέντρωση. Η σημερινή συγκέντρωση δεν είναι μια απλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είναι η κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης περιοχής που αγωνίζεται για το αυτονόητο. Το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Σουλίου δέχεται μια άγρια επίθεση από την κεντρική πολιτική εξουσία, με την αναστολή λειτουργίας σημαντικών για τον τόπο δημόσιων υπηρεσιών, με ξεκίνημα το Εσπερινό Γυμνάσιο Παραμυθιάς, την Εφορία Παραμυθιάς και τώρα με την απόφαση που ανακοινώθηκε για αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Παραμυθιάς. Και πάνω από την πόλη και το Δήμο Σουλίου πλανάται το πιθανό κλείσιμο του Ειρηνοδικείου, της αστυνομίας, του πυροσβεστικού κλιμακίου, του ιστορικού αρχείου. Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε την υποβάθμιση που έχει επιτελεστεί στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, όπως η υποβάθμιση των υπηρεσιών του υποδείγματος για τις υπηρεσίες υγείας, του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς. Για δεκαετίες η χώρα πορευόταν σε ένα δικό της σύμπαν, όπου δεν ίσχυαν καθόλου νόμοι, ούτε οι νόμοι του αστικού, ούτε του ποινικού δικαίου, ή ακόμη ούτε της οικονομίας, ούτε της λογικής. Τώρα πήγαμε από την αλόγιστη σπατάλη στην αμήλικτη στέρηση, με την ίδια έλλειψη σύνδεσης μεταξύ πράξεων και συνεπειών. Όπως παλιά, όπως κάποιοι κέρδιζαν χωρίς σκόπο, τώρα πολλοί αδικούνται χωρίς να φταίνε. Τώρα για μία ακόμα φορά φαινόμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την τύχη μας και χρειαζόμαστε και η δαιμονία ξένων. Τώρα είμαστε στην εποχή του μνημονίου και του δούμου του. Ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας, της νέας εποχής, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητος, όχι όμως ισοπεδωτικός και με οριζόντια εφαρμογή. Μέσα σε λίγους μήνες, στο πνεύμα του Καλλικράτη και χωρίς την περιβόητη διαβούλευση, γίνεται τυφλή εφαρμογή της αλικοδόμησης του κράτους. Άναρχα, βία, βιαστικά. Με ασκήσεις επί χάρτου, με καρεκλοκέντραβους στην Αθήνα και τελικά χωρίς στόχευση και με καμία μεθοδικότητα. Το βασικό του εξορθολογισμού είναι να οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, στην εξυπηρέτηση του Δημότη και στην ανάπτυξη. Όφυλαν οι σχεδιάζοντες να ρωτήσουν και να μάθουν, να λάβουν υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής μας, τη γεωγραφική θέση, τις μεγάλες αποστάσεις, την έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας, την αφάνταστη ταλαιπωρία του Δήμου και των Δημοτών, το μορφωτικό και βιωτικό επίπεδο. Και αλήθεια, αυτό θέλαν από μας. Αντί να είμαστε στις δουλειές μας, στα χωράφια μας, στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας, να χάνουμε χρόνο στους δρόμους, τρέχοντας στην έδρα του νομού, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε. Είναι αυτό που επιθυμούμε, να βρίσκεται κάποιος τις περισσότερες ώρες στους δρόμους και με μεγάλο οικονομικό κόστος. Οι νόμοι και οι αποφάσεις, συνδημότες και συνδημότησες, ελήφθησαν χωρίς καμία ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής, χωρίς να κληθεί και να εκφράσει άποψη.
καλείται παρά μόνο για να φορτωθεί καινούργια βάρη. Και αυτά όλα έχουν ολέθριες επιπτώσεις για το Δήμο μας. Η παραμυθιά που τόσα έχει προσφέρει στην ιστορία και την οικονομία της Θεσπρωτείας. Ο ιστορικός μας Δήμος, με παραδείγματα αγώνα και αξιοπρέπειας και σε παγκόσμια εμβέλεια, απειλείται κατάφορα. Έχει τις δυνατότητες για πρόοδο. Καταφέραμε να αντισταθούμε σαν περιοχή στο φαινόμενο της ορίμωσης και της εγκατάλειψης. Και τώρα, αντί να στηριχτούμε από το κράτος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής, με κέντρο τη μαρτυρική παραμυθιά, αποδομείται μεθοδικά και οδυνηρά. Η Δημοτική Αρχή μαθαίνει τα μαντάτα τυχαία. Η αντίδραση βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις άμεση, με έγγραφα, παραστάσεις στους αρμόδιους, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Φωνή βόντος, ομόφωνη η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμαρχος αποφασίσαμε ότι είμαστε χρειαζόμενοι όλοι και έτσι σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να γνωστοποιηθεί ευρύτερα, να μάθει ο κόσμος της πόλης, να μάθουν οι φορείς, να μάθουν όλοι ότι ο Δήμος έχει ανάγκη τη στήριξη όλων και σαν μία γροθιά να πορευτούμε όλοι μαζί αλληλέγγυοι για να πετύχουμε το στόχο μας. Σήμερα η παραμυθιά ντύθηκε στα μαύρα. Τα μαγαζιά της πόλης δεν άνοιξαν. Όλοι ή σχεδόν όλοι είναι εδώ. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Όσοι δεν εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής, αισθάνονται να απειλούνται με εξόντωση οικονομική και ψυχολογική. Πάνω από το Δήμο πλανάται απειλή. Ως εδώ, αρκετά. Ο Δήμος μπροστά και όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν θα επιτρέψουμε άλλο να μας εμπέζουν, δεν θα επιτρέψουμε άλλο το μαρασμό της πόλης και ολόκληρου του Δήμου. Και δεν θα διώξουμε ξανά τα παιδιά μας στη μετανάστευση. Καλό όλο το Δήμο και όλους τους φορείς σε συστράτευση. Ενημερώνω ότι μετά το ψήφισμα που εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα μετά την ενημέρωση όλου του κόσμου και την συνυπογραφή από όλους τους φορείς, το ψήφισμα θα επιδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από μία διαπαραταξιακή επιτροπή και βέβαια στη συνέχεια θα κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου η φωνή από το μικρό Δημοσουλίου να πάει εκεί που πρέπει. Ό,τι χρειαστεί θα κάνουμε και θα είμαστε όλοι μαζί. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ευχαριστώ τους εκπροσώπους των φορέων. Αφού σας διαβάσω λοιπόν το ψήφισμα, θα αναφέρω ποιοι εκπρόσωποι και φορέων βρίσκονται εδώ, αφού σε αυτό το σημείο αναφέρω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης μας έκλεισε σήμερα τα μαγαζιά του, είναι εδώ και τους πρέπει ιδιαίτερη μνήμα και στον Εμπορικό Σύλλογο και στους επαγγελματίες της πόλης, ότι βρίσκονται εδώ οι περισσότεροι τοπικοί εκπρόσωποι και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς. Βρίσκονται οι τοπικοί εκπρόσωποι από το ιστορικό Σούλι. Γιατί δεν είναι εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους να μεταβαίνουν αλλού για αλλού για να εξυπηρετούνται. Το ψήφισμα λοιπόν, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμαρχος, είναι το εξής. Ψήφισμα διαμαρτυρία. Το τελευταίο διάστημα η κεντρική πολιτική εξουσία στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εξορθολογισμού προβαίνει στην αναστολή, συγχώνευση και τελικά κατάργηση δημόσιων υπηρεσιών με τρόπο καθαρά ισοπεδωτικό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, γεωγραφικό ανάγλυφο, χιλιομετρικές αποστάσεις, οδικό δίκτυο, χάσιμο χρόνου, με αποτέλεσμα τη συρρήκνωση, την εγκατάλειψη και τελικά την ερήμωση της πόλης, της επαρχίας και της υπαίθρου γενικότερα. Μπορεί να ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής διοίκησης και διακυβέρνησης
Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών μας, αγροτοκτηνοτρόφοι και εργάτες στο επάγγελμα, δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε την οικονομική δυνατότητα απόκτησης και χρήσης αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Ας προσπαθήσει πρώτα η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στη νέα αρχιτεκτονική και την διάρθρωση των υπηρεσιών και μετά να μας απαλλάξει από τις περιττές κατά τη γνώμη της υπηρεσίας. Και απαιτούμε άμεσα την επαναλειτουργία της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Παραμυθιάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξυπηρέτησης του Δημότη. Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να παραχωρήσει χώρο στέγασης και οι αρμόδιοι το ξέρουν. Την ανάκληση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του παραρτήματος ΙΚΑ Παραμυθιάς και τη συνέχιση της λειτουργίας του με την υπάρχουσα κατάσταση. Για το Δήμο Σουλίου αποτελεί αιτία πολέμου οποιαδήποτε ακόμα σκέψη αναστολής ή συγχώνευσης υπηρεσιών που τόσο πολύ είναι απαραίτητες για τους δημότες μας. Η αφόρητη πίεση και αγανάκτηση που δεχόμαστε από τους δημότες μας μας αναγκάζουν να ζητήσουμε την υλοποίηση των τριών παραπάνω αιτημάτων το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2012. Το παρόν ψήφισμα θα παραδοθεί διόχειρα από διαπαραταξιακή επιτροπή που θα συγκροτήσει ο Δήμος σε όλους τους κεντρικούς και περιφερειακούς υπεύθυνους των Δήμων των Δημοσίων Υπηρεσιών οι οποίες εδρεύουν στο Δήμο Σουλίου, στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο βουλευτή Θεσπρωτείας, στους εκπροσώπους των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιστορικού Δήμου Σουλίου. Σήμερα, όπως είπα εδώ, βρισκόμαστε όλοι. Βρίσκονται οι τοπικοί εκπρόσωποι και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς. Το ψήφισμα έχουν ήδη υπογράψει και με την παρουσία σου στηρίζουν σύλλογοι, φορείς, πολιτιστικοί, αθλητικοί, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Αγροτικός Σύλλογος, παρευρίσκεται, στηρίζει και με το χαιρετισμό του το απέδειξε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κύριος Καχρημάνης, Περιφερειακή Σύμβουλη, ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, το Επιμελητήριο δια του Προέδρου του. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα αναφέρω ότι στήριξη και επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο οποίος παρευρίσκεται σε επίσκεψη στην Ήπειρο, ο κύριος Κουβέλης. Επίσης, παρευρίσκεται και στηρίζει εκπρόσωπος από το Εργατικό Κέντρο, το Συνδικάτο Οικοδόμων και τη Γραμματεία ΠΑΜΕ Θεσπρωτείας, ο Πρόεδρος του ΕΒ και βέβαια το άφησα τελευταίο, η Εκκλησία είναι μαζί μας. Παρακαλώ πολύ όσοι δεν έχουν υπογράψει το ψήφισμα, είτε εκπρόσωποι φορέων, είτε δημότες, είτε πολίτες, είτε φίλοι του ιστορικού Δήμου Σουλίου, να συνυπογράφουν το ψήφισμα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω τα εξής. Είμαστε διατεθειμένοι, μάλλον οφείλουμε, όλοι μαζί, όπως το απέδειξε και ο χαιρετισμός των επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου. Είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να κάνουμε το αυτονόητο. Να κρατήσουμε την πόλη, το Δήμο, ζωντανό. Δεν μπορούμε εμείς οι απόγονοι μιας τέτοιας ιστορικής κληρονομιάς, δεν μπορούμε εμείς που οραματιστήκαμε την ανάπτυξη, να μείνουμε με τα χέρια δεμένα. Και σας θέλουμε όλους μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα γλιτώνω απ' τις κακές μου σκέψεις, απ' τις φωνές και τις μεγάλες μασάριες μου. Χρόνια φορτώνω, χρόνια φορτώνω, χρόνια φορτώνω, χρόνια φορτώνω. Σαν μετανάστης έφτιαξα πατρίδα μέσα από τις θεωρίες μου.